και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλο ένα κύκλωμα μαστροπίας που εκμεταλλεύονται ανήλικα κορίτσια εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Ανάμεσα στα θύματα της και μία 15χρονη, σε μία περίοδο που τα θεμέλια της οικογένειας κλονίζονται στην Ελλάδα, η όθηση στην πορνεία όλο ένα και περισσότερων γυναικών διωγγώνει την αβεβαιότητα για το μέλλον. Σε άλλες περιπτώσεις, οι γυναίκες υποχρεώνονται με τη βία και σε κάποιες το κάνουν με τη δική τους βούληση. Όταν βέβαια μιλάμε για ανήλικα, δεν μπορεί να δοθεί βάση στους ισχυρισμούς περί αυτοδιάθεσης. Η φωνή της κοινωνίας, λοιπόν, προσεγγίζει ακόμα ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με τον απαιτούμενο σεβασμό, αλλά με προτεραιότητα την προστασία των γυναικών και κυρίως των ανηλίκων. Εκείνων που αύριο θα γίνουν μανάδες και θα κρατήσουν στα χέρια τους το μέλλον της χώρας. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τους καλεσμένους μου. Καλησπέρα σας, κύριοι. Καλησπέρα. Πριν αρχίσουμε τη συζήτησή μας και πριν πάρετε το και σας δώσω το λόγο, θέλω να σας συστήσω στον κόσμο. Νικήτα Σκανάκης, αντιπρόεδρος γιατρών του κόσμου στην Ελλάδα. Καλησπέρα, γιατρέ. Σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Βασίλης Ταουξής, ποινικολόγος, πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι στη φωνή της κοινωνίας, κυρία Πολύζου. Σας ευχαριστούμε. Στη φιλόξενη συχνότητα του Alert TV. Και φυσικά τον Νίκο Νικολετάκη, δημοσιογράφος, συνάδελφος στο Open και στην εφημερίδα BAM στο ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Νίκο. Θα μου επιτρέψεις να μιλάμε στον Νίκο, μιας και είμαστε... Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Και φυσικά έχουμε μέσω Skype τον Αντώνη Μαγκανά, καθηγητής εγκληματολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Κύριε καθηγητά, θα κάνετε υπομονή 1 με 2 λεπτά, ίσως και περισσότερο χρειαστεί. Να δούμε πρώτα το ρεπορτάζ που έχω ετοιμάσει και επιστρέφουμε για να αρχίσω από εσάς, διότι δεν είστε κοντά μας. Παρακαλώ πολύ να δούμε πρώτα το βίντεο και επιστρέφουμε. Κύκλωμα μαστροπών που εξωθούσε ανήλικα κορίτσια στην πορνεία εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Ανάμεσα στα θύματα και μία 15χρονη, η οποία εκδιδόταν σε άνδρες 50 και 60 ετών. Το φαινόμενο με την εκπόρνευση ανηλίκων έχει πάρει ανησυχητικές αδιαστάσεις. Το ίδιο συμπέρασμα όμως βγαίνει και για την αύξηση των γυναικών που εκδίδονται άμεσα ή έμεσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 1.000 γυναίκες που έχουν δηλωθεί ως ιερόδουλες. Εκείνες δηλαδή που ασκούν το αποκαλούμενο και ως αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Υπάρχουν όμως και περισσότερες από 20.000 που εκδίδονται χωρίς να γνωρίζουν οι κρατικές υπηρεσίες τη δραστηριότητά τους. Άλλες εξωθούνται από κυκλώματα, κυρίως με τη βία. Υπάρχουν όμως και πολλές που προσφέρουν ερωτικές υπηρεσίες αυτοβούλως για το δικό τους όφελος. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οι αδήλωτες ιερόδουλες είναι ξένες. Μιλάμε άλλωστε για μια δραστηριότητα με τεράστια έσοδα. Σύμφωνα με τον Ηλία Πετρόπουλο, η πορνεία είναι μια ιστορική, κοινωνική, οικονομική σχέση. Είναι σχέση ανταλλαγής με εμπορευματικό χαρακτήρα. Όπως όλα τα πράγματα στον καπιταλισμό γίνονται εμπορεύματα, έτσι και οι σχέσεις των ανθρώπων και μάλιστα η πιο σημαντική σχέση του ανθρώπου, αυτή του άνδρα και της γυναίκας, εμπορευματοποιείται. Ο έρωτας γίνεται εμπόρευμα και η αληθινή σχέση του άνδρα προς τη γυναίκα υποκαθιστάται με τη σχέση συναλλαγής και κυριαρχίας σαν αυτή που εμφανίζεται στην πορνεία. Οι διαπιστώσεις του συγγραφέα και λαογράφου ερευνητή έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές εργασίες στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Με τη διαφορά όμως ότι ο Ηλίας Πετρόπουλος αναφερόταν σε άλλη εποχή. Στις μέρες μας η πορνεία συμμετέχει κατά 0,70 στα ΑΕΠ της χώρας μας. Με την είσοδο χιλιάδων μεταναστών αυξήθηκαν και τα κυκλώματα σωματεμπορίας αλλά και οι εκδιδόμενες γυναίκες. Τον περασμένο Σεπτέμβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να ληφθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της πορνείας καθώς και πολιτικές για την εξάλληψη της φτώχειας. Θεωρούν δηλαδή οι ευρωβουλευτές τη φτώχεια ως ένα βασικό στοιχείο που οθεί τις γυναίκες στην πορνεία. Είναι όμως έτσι? Στη Νέα Ζηλανδία το επάγγελμα της ιερόδουλης είναι νομικά κατοχυρωμένο και μάλιστα χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς.
Στην Ευρώπη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την πόρνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις διασυνοριακές επιπτώσεις της και το αντίκτυπό της στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών, εγκρίθηκε με 234 ψήφους υπέρ, 175 κατά και 122 αποχές. Τονίζεται μεταξύ άλλων ότι η ασυμμετρία μεταξύ των εθνικών κανόνων για την πορνεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα του φαινομένου, οδηγεί σε περισσότερα θύματα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Δημιουργεί δηλαδή γόνιμο έδαφος για το οργανωμένο έγκλημα. Απευθυνόμενοι οι ευρωβουλευτές προς τα κράτη-μέλη τονίζουν ότι θα πρέπει να αξιολογήσουν την ισχύουσα νομοθεσία για την αποφυγή τυχόν κενών που επιτρέπουν στους εγκληματίες να ενεργούν σε καθεστώς ατιμωρησίας. Επίσης υποστηρίζουν ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει κοινές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα εγγυώνται τα θεμελιώδη δικαιώματα των εκδιδόμενων ατόμων. Με αφορμή αυτήν την έκθεση, ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας στην Ελλάδα έστειλε επιστολές προς τους Έλληνες Ευρωβουλευτές. Μεταξύ άλλων, απίφθινε έκκληση επειδή πρόκειται για θέμα που αφορά στη δημοκρατία και την ισότητα ανδρών και γυναικών, με την επισήμανση ότι η πορνεία ποτέ και πουθενά δεν αποτελεί μορφή εργασίας, ούτε είναι ποτέ πραγματικά ελεύθερη επιλογή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου, το 51% των περιπτώσεων εμπορίας ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Τελικά, ακόμα και στις μέρες μας που η αυτοδιάθεση στον ερωτικό τομέα μοιάζει πιο απελευθερωμένη από ποτέ, η πορνεία εξακολουθεί και υφίσταται. Γιατί? Εμείς θα ζητήσουμε απαντήσεις από τους ειδικούς για να φτάσει η φωνή της κοινωνίας και στα κυκλώματα αλλά και στους αρμόδιους να προστατέψουν τις γυναίκες και τα ανήλικα κορίτσια με όσα όπλα διαθέτει η επίσημη πολιτεία για τον περιορισμό του φαινομένου. Θα αρχίσω από τον κύριο Μαγκανά, είναι κοντά μας. Μ' ακούτε κύριε Μαγκανά? Σας ακούω, κύριε Βασιλείου. Το θέμα της πορνείας είναι εξαιρετικά λεπτό. Θέλω λίγο να ρωτήσω, να απαντήσετε στο ερώτημα, αν πιστεύετε ότι είναι σημάδι των καιρών η αύξηση της πορνείας στην Ελλάδα. Αν? Αν είναι σημάδι των καιρών η αύξηση της πορνείας στην Ελλάδα. Η αύξηση της πορνείας στην Ελλάδα είναι συνέπεια της μαζικής εισόδου νέων μεταναστών, παρανόμων μεταναστών, οι οποίες για να βρουν τα χρήματα που χρειάζονται, μπαίνουν στα διάφορα τέτοια κυκλώματα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η αύξηση. Αλλιώς πάντοτε ο πληθυσμός των πορνών, των εκδηδωμένων, συγγνώμη, γυναικών, ήταν αρκετά σταθερός στην Ελλάδα. Και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει υιοθετήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό το διακανονιστικό σύστημα. Όχι το απαγορευτικό, δεν απαγορεύει, διακανονίζει. Δηλαδή ρυθμίζει τους οίκους ανοχής, καταλάβατε τι γίνεται, που δεν λέγονται οίκοι ανοχής, αλλά οι γυναίκες μπορούν να εξασκήσουν, όπως είπατε και πριν. Να εκδίδονται, λέτε. Ναι, το επάγγελο, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, εκείνο που πρέπει να τονιστεί σήμερα είναι ότι τα προηγμένα κράτη, μεταξύ των οποίων η Σουηδία και κυρίως ο Καναδάς, τον οποίο γνωρίζω, δίδαξα 15 χρόνια εκεί, στοχεύουν στον πελάτη. Η πόρνη είναι θύμα. Η πόρνη είναι θύμα εκμετάλλευσης από τη μικρή της ηλικία, θύμα κακοποίησης πολλές φορές κλπ. Επομένως, δεν υπάρχει λόγο να τιμωρήσουμε την πόρνη. Τον πελάτη στοχεύουμε. Πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο. Θυμάμαι μια περίπτωση μιας αστυνομικής που ντύθηκε πολιτικά για να κάνει το ότι είναι πόρνη. Πήγε σε ένα πελάτη κοντά, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και μόλις πλησίασε το περιπολικό, άφησε ένα εικοσάρικο να πέσει κάτω. Όταν το σταμάτησα, είπε ότι ήταν για άλλους σκοπούς που είχε τα χρήματα κλπ. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να τον πιάσουμε τον πελάτη, αλλά αυτό πρέπει να στοχεύουμε. Όχι οι πόρνες, οι εκδιδόμενες. Οι εκδιδόμενες δεν έχουν καμία δουλειά να τις τιμωρήσουμε. Τους πελάτες στοχεύουμε.
Μάλιστα. Κύριε Κανάκη, έρχομαι σε εσάς. Ήσασταν πολλά χρόνια πρόεδρος, τώρα αντιπρόεδρος. Συμφωνείτε με τον καθηγητή ότι η πόρνη είναι θύμα? Ναι, νομίζω ότι μια γυναίκα που αναγκάζεται να εκδίδεται, γιατί υπάρχει ο κύριος καθηγητής, το ξέρει καλύτερα, και η ευάλωτη θέση, δηλαδή μια γυναίκα που υποχρεώνεται είτε για να επιβιώσει, είτε γιατί κάποιος την απειλεί, ναι, κατά βάση είναι θύμα. Ακόμα και αν είναι θεωρητικά επιλογή της, αυτό γίνεται κάτω από ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο ανάγκης. Δεν μπορώ να φανταστώ και δεν ξέρω γυναίκες να εκδίδονται συγκεκριμένα και συστηματικά και να το επιλέγουν. Από επιλογή λέτε εσείς. Το δεύτερο, έβαλε όμως ένα πολύ σημαντικό και θέλω να συμφωνήσω μαζί του, γιατί το αφήνουμε στην άκρη. Ο πελάτης, που είναι ο μέσος άνθρωπος, ο οποίος και συνήθως ηθικολογεί, είναι αυτός που δημιουργεί την πορνική αγορά. Αν δεν υπήρχαν πελάτες, δεν θα υπήρχαν πόρνες. Και κάποια στιγμή. Και αν δεν υπήρχαν πόρνες, δεν θα υπήρχαν πελάτες. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Το βασικό, κατά τη γνώμη μου, είναι οι πελάτες. Γιατί ακριβώς πελάτες, μάλιστα με ειδικά γούστα, οδηγούν και σε καταστάσεις σαν αυτές που συζητάμε, δηλαδή για ανήλικα, για παιδιά και πάει λέγοντας. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο λίγο ως κοινωνία εθελοτυφλούμε, δεν θέλουμε να το ακουμπήσουμε. Και σωστά είπε ο κ. Μακρύνας, δεν είναι και εύκολο να το ακουμπήσουμε, γιατί πρέπει να το αποδείξεις, δεν αρκεί να το λες. Αλλά έχει να κάνει με το πώς καλλιεργούμε την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική εκπαίδευση. Μα τι να αποδείξουμε, κύριε Κανάκη, όταν λέει ο κ. Μαγκανάς, ο καθηγητής, ότι πηγαίνουν σε οίκους ανοχής και κάνουν διακανονισμό. Δεν είναι βέβαιο ότι υπάρχει. Για να αποδείξεις ότι κάποιος είναι πελάτης, τώρα αυτά είναι υποθέσεις που ξέρει ο κύριος Ταουξής, ο κύριος Μαγκανάς. Θα πάμε και στον κύριο Ταουξή. Δεν είναι ένα απλό πράγμα. Ένα είναι να μιλάμε γενικά και να λέμε οι πελάτες είναι από το κοινωνικό σύνολο, είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, αυτός που χρησιμοποιεί τις πονικές υπηρεσίες. Αλλά αν φτάνουμε να αποδείξουμε κάποιος ότι αυτό που κάνει και μάλιστα μια μορφή παρανομίας έχει μια διαδικασία που δεν είναι πάντοτε εύκολη. Δέστε τις περιπτώσεις στις οποίες συζητάμε. Έτσι, που είναι στο προσκήνιο σήμερα η 15χρονη, η ιστορία της 12χρονης. Εσείς μια διαδικασία πιστεύετε? Δύσκολη και μακροχρόνια και όχι απλή. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει αύξηση στην πορνεία στην εποχή μας? Δεν ξέρω αν υπάρχει αύξηση. Το πορνικό φαινόμενο ήταν πάντοτε και υπήρχαν περιόδους πολύ μεγάλης ακμής, όπως για παράδειγμα μετά την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου και του Ανατολικού Μπλόκο, που είχαμε αθρώα προσέλευση γυναικών που προσπαθούσαν να επιβιώσουν και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Νομίζω ότι αν υπάρχει, το ξέρουν όσοι κάνουν τις στατιστικές, οφείλεται σε τρία πράγματα. Σωστά είναι, το ένα είναι ότι έχουμε έναν πληθυσμό ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεύτερον, υπάρχει μια οικονομική δυσπραγία πολύ μεγάλη που οδηγεί σε αυτό που λέγεται survival sex, στο σεξ της επιβίωσης. Και το τρίτο, και σταματάω εδώ, υπάρχει ένα ιδεολόγημα κατά τη γνώμη μου, το οποίο κυριαρχεί σε μια κοινωνία θεάματος, το οποίο λέει με δύο λόγια μια όμορφη γυναίκα και ένας ισχυρός άντρας. Αυτό το παραμύθι που δημιουργεί και ένα στερεότυπο οδηγεί πολλές φορές νέα ευάλωτα κορίτσια σε αυτή την αντίληψη ή αντίστοιχα ανθρώπους στο να μέσω της αγοράς, έστω και στιγμιαία των υπηρεσιών μιας πόρης, να αισθανθούν ότι είναι αρκετά ισχυροί για να μπορούν να το παρουσιάσουν. Μάλιστα. Κύριε Ταουξή, έρχομαι σε εσάς. Είπαμε ότι πόρνη, από αυτά που είπε και ο κύριος Κανάκης αλλά και ο κύριος Μαγκανάς, είναι θύμα. Άρα υπάρχει και θητής. Προφανώς. Δείτε, καταρχήν διαφωνώ με μια σειρά από παραδοχές των επίσημων στατιστικών στοιχείων. Δεν υπάρχουν χίλιες δηλωμένες κοπέλες οι οποίες ασκούν το επάγγελμα της πορνείας. Υπάρχουν πολύ περισσότερες. Δηλωμένες, αμφισβητείτε το ρεπορτάζ μου, κύριε Ταουξή. Όχι, δεν αμφισβητώ το ρεπορτάζ σας. Υπάρχουν πολύ περισσότερες, κατά πολλές χιλιάδες, οι οποίες είναι αδήλωτες. Έχει πλημμυρίσει η καρδιά κάθε πόλης, κάθε κοινωνικός ιστός, με φαινόμενα πορνείας και μάλιστα άγουρων κοριτσιών, γιατί πλέον οι ερωτικές προτιμήσεις των νεοελλήνων και πολλών οι οποίοι είναι από την αλλοδαπή δεν αρέσκονται σε γυναίκες της ηλικίας τους, σε συντρόφους της ηλικίας τους, αλλά καταφεύγουν στην νεανική, εφηβική, ενίοτε και παιδική σάρκα. Μην ξεχνάτε ότι στο παρελθόν υπήρχαν κράτη οι οποία βάσιζαν την οικονομική τους άνθηση
στον ερωτικό τουρισμό. Θυμηθείτε κάποιες χώρες που την προηγούμενη 20ετία, 30ετία οργάνωναν καραβάνια από αεροπλάνα με άντρες ως επιτοπλίστων, οι οποίοι πήγαιναν εκεί για αναζήτηση κοριτσιών ηλικίας από 12 έως 16, 17, 18 ετών, όχι 20 ετών και 25 ετών, για ανήλικες. Επίσης, υπάρχουν πόλεις της Μητροπολιτικής Ευρώπης, οι οποίες στηρίζουν την οικονομική τους άνθηση στον ερωτικό τουρισμό. Παραδείγματος χάρη, το Άμστερνταμ. Έτσι. Είναι γνωστές οι θήκες, οι προθήκες με τις κοπέλες. Εγώ δεν έχω πάει στο Άμστερνταμ, αλλά από ό,τι ακούω δεξιά και αριστερά, είναι ένα εμπόρευμα το οποίο το διακινούν και μάλιστα χωρίς να παρεμβαίνει ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε καμία οργάνωση για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Τώρα, άρα, ιστείο, κύριε... δύο λέξεις ακόμα. Ναι. Ιστείο οφείλεται η άνθηση της πορνείας. Δύο είναι τα γεγονότα και οι αιτίες. Πρώτον, η έκκληση των ηθών. Και δεύτερον, η οικονομική άνεση. Θυμηθείτε τον καιρό του πακέτου Ντελόρ, που οι αγρότες και οι άνθρωποι της περιφέρειας έπαιρναν τεράστια πακέτα, αντί να τα κάνουν τρακτέρ και βοηθήματα για να ενδυναμώσουν την αγροτική τους παραγωγή, τα κάνανε Mercedes και, πώς τα λένε, και BMW και τα άλλα τα ακριβά αυτοκίνητα, και είχε πλημμυρίσει η επαρχία από σπίτια με κόκκινα φαναράκια, τα οποία στην οικονομική κάμψη, στην οικονομική κρίση που επικολούθησε, εξαφανιστήκαν όλα ως διαμαγείας. Άρα εκεί, κύριε Ταοξή, εσείς αποδίδετε την εμφάνιση κυκλωμάτων που οθούν στην πορνεία όλο ένα και περισσότερα κορίτσια. Βέβαια. Μικρότερα κορίτσια. Ασφαλώς. Είναι η πληγή της εποχής. Η πληγή της εποχής. Το 19ο κεφάλαιο του ποινικού κώδικα, αυτός είναι ο κώδικας στο βιβλίο που εγώ έχω εκδώσει με συνεργάτες μου, από το άρθρο 336 και μετά πραγματεύεται τα αδικήματα σχετικά με την γενετήσια αξιοπρέπεια. Μιλάει λοιπόν για τους βιασμούς, μιλάει για την εκμετάλλευση νέων κοριτσιών, αλλά δεν υπάρχει αδίκημα πορνείας. Η πορνεία πλέον δεν διώκεται στην Ελλάδα. Και όταν σας είπε πριν ο έγκριτος καθηγητής, από τον οποίο έχουν περάσει γενναίες φοιτητών, και ο ένας γιος μου, κύριε Μαγκανά, δεν είπε ότι το κράτος πάει και διακανονίζει. Είπε ότι δεν έχουμε πια το σύστημα της ποινικής καταστολής. Έχουμε το διακανονιστικό σύστημα. Δηλαδή, πηγαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και αρκούνται στην συλλογή κάποιων εγγράφων για να δώσουν την ταμπέλα της άδειας λειτουργίας και της κατεπίβασης νομιμότητας του συγκεκριμένου σπιτιού. Αυτό είναι τιμή της ελληνικής αστυνομίας, κύριε Ταοξιόμου, τιμά την ελληνική αστυνομία. Θα σας πω ότι ατυχώς υπάρχουν και άλλες συνήθειες κάποιων επίορκων αστυνομικών, οι οποίοι είναι οι ίδιοι αυτοί που εκμεταλλεύονται κορίτσια που δεν έχουν άδεια, που εκδίδονται στον δρόμο ή σε συγκεκριμένα σπίτια, όπως και μπορεί να είναι αυτός που διευκολύνει και εκδίδει τα κορίτσια από οποιοδήποτε κοινωνικό, επαγγελματικό επίπεδο της κοινωνίας. Για να μην αδικούμε την αστυνομία εν ονόματι 2, 3, 5, 10 αστυνομικών, οι οποίοι όμως έχουν φιλοξενηθεί στα δελτία ειδήσεων. Γιατί είναι σημαντικό να λένε εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών και ο εκμεταλλευτής ήταν αστυνομικός. Βέβαια. Τα έχουμε δει αρκετές φορές. Ναι. Μάλιστα. Νίκο Νικολετάκη, έρχομαι σε εσένα, στο ρεπορτάζ σε πάνω από 30 χρόνια. Τι πιστεύεις, γιατί υπάρχει αύξηση στην πορνεία? Τα τελευταία χρόνια, λόγω του διαδικτύου, έχουν διευκολυνθεί πάρα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, παρατηρούμε όχι μόνο την πορνεία όπως την καταλαβαίνουμε, αλλά ακόμα και το να δείχνουν γυμνό το σώμα τους.
Το βλέπουμε και από τα OnlyFans, δηλαδή τους βοηθάει πάρα πολύ το διαδίκτυο. Θέλω να τονίσω ότι την περίοδο του κορονοϊού ήταν πολύ σημαντικό, δηλαδή αυτό εκεί είχαμε ένα πικ όσον αφορά την αύξηση των διαδικτυακών κρουσμάτων εντός εισαγωγικών εκπόρνευσης. Θέλω να σας πω σχετικά με το περιστατικό που ανέφερες και στο ρεπορτάζ σου για τον Κολωνό, ότι οι κατηγορούμενοι, ο μικρογιώτη κατηγορούμενοι, οι δύο κατηγορούμενοι τουλάχιστον που προσήχθησαν και οδηγήθηκαν στις φυλακές, ψάρευαν τα κορίτσια, τάσσοντάς τους ζωή πλούσια. Επίσης θέλω να τονίσω ότι όλο αυτό που βλέπουμε στο ίντερνετ, δηλαδή τη ζωή που κάνουν κάποια κορίτσια και διαφημίζουν αυτό, τον εαυτό τους στο Ντουμπάι, στις πισίνες, στα χλιδάτα διαμερίσματα, όλα αυτά είναι κάποια σημάδια, τα βλέπουν τα νεαρά κορίτσια, σου λέει τι γίνεται, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί αυτές κι εγώ ας πούμε θα πρέπει να παίρνω το βασικό μισθό. Δηλαδή έκανα ένα υπολογισμό βάσει των καταθέσεων που έδωσαν στην τελευταία υπόθεση του Κολωνού. Mm-hmm. Και έλεγε λοιπόν ότι έπαιρναν οι 15χρονοι, έπαιρνε 120 ευρώ σε κάθε επίσκεψη. 200 ευρώ ήταν η ταρίφα και ήταν 5 οι επισκέψεις. Υπολογίστε λοιπόν 600 ευρώ έπαιρνε το κορίτσι, σχεδόν λίγο κάτω από το βασικό μισθό, μέσα σε μία μέρα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να σας πω δηλαδή ότι εγώ δεν πιστεύω ότι... Άρα θεωρείς εσύ, Νίκο, ότι είναι επιλογή το να εκδίδεται μία γυναίκα, είναι καθαρά επιλογή, διότι μέχρι τώρα ακούμε ότι υπάρχει και εξαναγκασμός από μαστροπό ή μαστροπούς. Αυτό είναι μία μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή στη διάρκεια των ρεπορτάζ, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός. Εδώ μίλησαν οι ειδικοί. Απλά έχω παρακολουθήσει και εγώ πάρα πολλά πράγματα και έχω αντίληψη. Πολλές φορές τους τάζουν χρήματα τα οποία δεν τα λαμβάνουν. Παίρνουν πολύ λιγότερα. Άλλες φορές τις εκβιάζουν με... Δηλαδή τις τραβάνε βίντεο ή φωτογραφίες και τους λένε θα σε βγάλουμε μετά στο ίντερνετ και εξακολουθούν και τις εκβιάζουν. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις δηλαδή οι ίδιες. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις κοριτσιών που θέλουν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Είχα παρακολουθήσει τις προάλλες στη Ζήνα Κουτσελίνη μία γνωστή μοντέλα η οποία εκδίδεται, η οποία είχε μιλήσει και είχε πει ότι εγώ το κάνω αυτό συνειδητά και το σκεφτόμουν από την ηλικία των 16 ετών. Εδώ πέρα θέλω την παρέμβασή σας, γιατρέ. Ένα κορίτσι το οποίο είναι 16 ετών μπορεί να θεωρεί ή να γνωρίζει αν θέλει να εκδίδεται? Προφανώς όχι. Βιολογικά μπορεί να πει κανένας ότι είναι έτοιμη. Δηλαδή είναι μια γυναίκα που μπορεί να έχει ερωτική ζωή. Προφανώς συναισθηματικά και ψυχολογικά δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Προφανώς επηρεάζεται, επηρεάζεται από όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο ανέφερα πριν. Αυτό το μοντέλο του Pretty Woman της ταινίας, δηλαδή η ωραία πόρνη και ο ισχυρός άντρας, είναι τόσο κυρίαρχο και επαναλαμβανόμενο. Ο προστάτης δηλαδή. Ναι, που για πολλά παιδιά, γιατί παιδιά είναι ακόμα, πιθανότατα και όπως σωστά υπόθηκε... Όνειρο ζωής. Είναι ένα όνειρο ζωής. Και... Ένα όνειρο απατηλό όμως, όπως φαίνεται. Προφανώς είναι απατηλό, αλλά είναι ένα κυρίαρχο μοντέλο το οποίο θα βρίσκει συνεχώς και καινούργια θύματα. Η διαφορά στο δουλεμπόριο, γιατί αυτό είναι το τράφικινγκ. Στην πραγματικότητα μια μορφή δουλεμπορίου είναι. Εμπορία. Ναι. Ας το πούμε όμως, εγώ θα χρησιμοποιήσω τη λέξη δουλεμπόριο. Πουλάμε σκλάβους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έτσι. Στην πραγματικότητα είναι ότι οι ίδιοι σκλάβοι πολλές φορές θέλουν να είναι, γιατί αισθάνονται ότι πιθανόν να έχουν μια καλύτερη ζωή, και αυτό έρχονται καινούργιες και πιο καινούργιες γενιές, και επειδή αυξάνουν και τα γούστα εντός παρένθεσης και είναι πολύ πιο εύκολα με το μέσο του διαδικτύου, πέφτουν οι ηλικίες, έχουν μπει στην πορνική αγορά αγόρια πια, αλλάζουν ηλικίες, παίζει ένα ρόλο μεγάλο το διαδίκτυο και αρχίζουν να είναι πράγματα τα οποία όταν τα μαθαίνουμε, πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά ξαναλέω, ο πελάτης, οι άνθρωποι, οι πελάτες της πορνικής αγοράς, οι χρήστες των πορνικών υπηρεσιών,
Είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Και όταν συμβαίνει λοιπόν, θα συμπληρώσω γιατρέ και θα πω ότι όταν συμβαίνει και το βλέπουμε δίπλα μας, κλείνουμε τα μάτια σε αυτό το περιστατικό, σε αυτή τη βία που βλέπουμε γύρω μας. Όπως συμβαίνει με πολλά πράγματα, προτιμούμε να μην το βλέπουμε. Προτιμούμε να μην το βλέπουμε ή αν θέλετε δεν έχουμε, εδώ είναι ένα άλλο πρόβλημα, οι προνοιακοί μηχανισμοί της χώρας δεν επιτρέπουν πολύ εύκολα παρεμβάσεις, πρέπει να αποδεικνύεις πράγματα. Αλλά κυρίως δεν θέλουμε να το βλέπουμε. Και μετά λέμε, α, ξέρετε, ήταν καλός άνθρωπος. Εγώ έχω βαρεθεί, κύριε Ταουξή, έτσι να ακούω στα αυτό από τα σύννεφα, ήταν καλός άνθρωπος. Είχαμε, θυμάμαι και σταματάω σε αυτό, πολλά χρόνια πριν, σε μια δίκη, όπου ήταν κάποιος προαγωγός, όπου ήταν στην επαρχία σχεδόν το μισό χωριό, έτσι με επικεφαλήθηκε στον ιερέα και λέγανε «Μα είναι καλός άνθρωπος, ήταν καλός χριστιανός». Μάλιστα. Οι καλοί χριστιανοί, και, χωρίς να θέλω να πω, οι καλοί άνθρωποι είναι οι πελάτες. Είναι, ξαναλέω, οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας και εκεί θα πρέπει το δικαιωματικό κομμάτι να εστιάσει. Πώς σταματάμε αυτό? Κύριε Μαγκανά, έρχομαι σε εσάς. Είπατε ότι η πόρνη θεωρείται θύμα. Αν αφήσουμε λοιπόν στην άκρη τη βία και τον εξαναγκασμό από μαστροπούς, θεωρείτε ότι υπάρχουν και γυναίκες που επιλέγουν συνειδητά από μόνες τους αυτό το δρόμο για οικονομικούς λόγους? Και γιατί το θέτω το ερώτημα αυτό? Διότι μία περσινή έρευνα στην Μεγάλη Βρετανία, αν δεν κάνω λάθος, έδειξε ως βασική αιτία την οικονομική κρίση. Ναι. Είναι μία βασική αιτία αυτό. Αν μου επιτρέπετε όμως, θα ήθελα να επιστρέψω λίγο πίσω. Βεβαίως. Είχα βρεθεί σε ένα πάνελ αρκετά χρόνια πριν με την πρόεδρο των εκκληρωμένων. Της είχα τότε πει ότι σας εκτιμώ πάρα πολύ τις εκκληρωμένες, γιατί πραγματικά έχετε την εκτίμησή μου, δουλεύετε σκληρά. Αλλά έχω μία ένσταση πολύ βασική. Μου λέει τι? Ότι παραπληροφορείται, κυρίως τα νέα παιδιά, ότι το σεξ είναι μία πράξη 4 με 5 λεπτά. Ενώ το σεξ, το σωστό σεξ, είναι ένα σεξ αγάπης, ένα σεξ τοργής, που έχει τα προκαταρκτικά κλπ. Άρα μιλάμε για έρωτα, λίγο, κύριε καθηγητά, όχι για σεξ. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι γεγονός. Και αυτό έχει τρομερές συνέπειες. Τρομερές συνέπειες, και μπορώ να πω ότι πολλές φορές και ο βιασμός, ο οποίος ουσιαστικά αυτό κάνει όταν ο άνδρας ασκεί τη κυριαρχία του, αυτό κάνει απλά, εξπερματώνει. Δηλαδή και εκείνος σε 3-4 λεπτά θεωρεί ότι έκανε την σεξουαλική πράξη. Μα αυτό δεν είναι το σεξ το πραγματικό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και η πορνεία νομίζω ότι ευθύνεται πάρα πολύ γι' αυτό. Μάλιστα. Γιατρέ, έρχομαι σε εσάς. Μπορεί να οφείλεται και σε κάποια ψυχική ή ορμονική διαταραχή η ροπή μιας γυναίκας στην πορνεία? Αω, μην πηγαίνουμε εκεί. Πάμε πολύ μακριά. Οι άνθρωποι που έχουν ψυχικά προβλήματα, οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ουσιών, μπορεί να κάνουν διάφορα πράγματα, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο. Και εγώ οφείλω συμφωνήσω... να το θέσω. Ναι, όχι, και καλώς είναι ασυντιόντα, αλλά εγώ θα παραμείνω και στην άποψη που εξέφρασε ο κύριος καθηγητής. Ξέρετε, έχουμε μια τάση, μια ευκολία να θυματοποιούμε ακόμα περισσότερο τα θύματα. Βλέπετε ότι όταν αποκαλύπτονται περιπτώσεις, λένε διάφοροι, να μα τα ήθελε, αφού είναι τέτοια, είναι και... Το πρόβλημα σε αυτού του είδους τις σχέσεις, και οι οποίες έχουν πάντα έναν καταναγκασμό ή μια εξαπάτηση, γι' αυτό μιλάμε και για το ευάλωτο θύμα, έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί την κυριαρχία του, πληρώνοντας απέναντι σε έναν άλλον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Τώρα, το επέλεξε γιατί προσπαθεί να επιβιώσει, το επέλεξε γιατί το ήθελε, είναι προϊόν ενός ψυχικού προβλήματος, είναι δευτερεύον αυτό το πράγμα κατά τη γνώμη μου, και κινδυνεύει, στην ταπεινή μου γνώμη, να αποπροσανατολίσει μια συζήτηση στο να αποδεχτούμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο κάποιες μέρες θα το εστιάσουμε. Γιατί έχουμε νέα παιδιά που... Μιλάμε για μάστιγα ουσιαστικά τώρα πια. Μάστιγα. Εντάξει, πάντα υπήρχε πολιτική αγορά, αλλά έχουμε νέα παιδιά που πιθανόν νιώθουν ότι μπορούν να καλύψουν τις σεξουαλικές τους ανάγκες πληρώνοντας. Έτσι. Έχουμε μια κοινωνικές σχέσεις που εξαντλούνται στο ποιος έχει λεφτά και ποιος πληρώνει. Και ποιος αγοράζει. Αντίστοιχα, νέα κορίτσια ή και αγόρια πια. Γιατί έχει αλλάξει η πορνική αγορά, οι οποίοι αισθάνονται ότι αν είμαι όμορφος, επιθυμητός, μπορώ να έχω οποιαδήποτε ζωή θέλω. Όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια συνθήκη στην οποία
προσθέστε και σταματάω εδώ και όλα τα προβλήματα δημόσιας υγείας, τα οποία επίσης δεν κουβεντιάζουμε γιατί είναι ένα στερεότυπο, η μη χρήση προφυλακτικών. Επανεμφανίστηκαν ασθένειες όπως η σύφυλη, για παράδειγμα, γιατί δεν είναι πάντοτε τα ραντεβού, τα ροζ ραντεβού στα ξενοδοχεία. Είναι και τα ραντεβού στο δρόμο, στα όρθια, είναι το ραντεβού σε συνθήκες απόλυτης αθλειότητας, όπου μιλάμε για γυναίκες που με το ζόρι μπορούν να επιβιώσουν, ή άνθρωποι οι οποίοι γίνονται, εκπορνεύονται για 2, 3 ή 5 ευρώ. Άρα όλο αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να το αποδεχτούμε για να αρχίσουμε να λέμε τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Κύριε Ταουξή, έρχομαι σε εσάς. Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο και γιατί το ρωτώ αυτό? Είπατε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει ποινική δίωξη προς τις πόρνες. Άρα λοιπόν είναι νόμιμο, είναι παράνομο, τι ισχύει? Το ρωτώ για όσους δεν γνωρίζουν λοιπόν. Εφόσον η πόρνη εκδίδεται μόνη της ή εκδίδεται νομίμως, δηλαδή είναι στην νόμιμη ηλικία, ενήλικη δηλαδή, και έχει τα νόμιμα έγγραφα και εκδίδεται μέσα σε έναν αναγνωρισμένο, αδειοδοτημένο οίκο ανοχής, είναι νόμιμη. Δεν υπάρχει ποινική δίωξη. Κανένας. Αν όμως, πρώτον, είναι κάποιοι οι οποίοι την εκβιάζουν είτε σωματικά είτε ψυχολογικά για να εκδίδεται, τότε υπάρχει ποινική καταστολή και ποινική δίωξη για αυτούς που την εκδίδουν. Και οι ποινές είναι πολύ μεγαλύτερες που απειλούνται εάν μιλάμε για κορίτσια μικρής ηλικίας. Έχει βέβαια τις διαβαθμίσεις του, αλλά όμως ο συνταγματικός νομοθέτης είναι άτεγκτος και σηκώνει δαμόκλειο σπάθη όταν τα κυκλώματα που λέμε, είτε είναι 1-2, είτε είναι 42 ή 152, κατορθώνουν και εμπλέκουν μικρά κοριτσάκια και τα εκδίδουν προς οικονομική απολαβή. Θέλω να πω, αν μου επιτρέπετε, το εξής. Πριν από μερικές δεκαετίες, οι πρώτες κοπέλες που ήρθαν από το πρώην Ανατολικό Μπλοκ ήταν αγορασμένες κανονικά. Mm. Τις παρελάμβαναν εδώ κυκλώματα. Στα αεροδρόμια εκεί γινόταν διαχωρισμός. Οι όμορφες πηγαίνανε αριστερά, οι όχι όμορφες δεξιά. Αυτές που ήταν αριστερά προορίζονταν για τους οίκους ανοχής ή για τα μαγαζιά με τα κόκκινα φανάρια. Οι αυτές που δεν ήταν όμορφες ήταν για καθαρίστριες. Άρα ερχόντουσαν να κάνουν συνειδητά το επάγγελμα, λέμε. Δεν ξέρω αν ερχόντουσαν συνειδητά. Όλες, κάποιες όμως έρχονταν συνειδητά. Κάποιες άλλες με απατηλές υποσχέσεις. Και με βία. Και με βία. Με ξύλο, με σωματική κακοποίηση. Με. Σήμερα όμως, αυτό που είπε ο Νίκος ο Νικολετάκης, το διαδίκτυο και αυτή η εύκολη πρόσβαση και η εύκολη επικοινωνία, η διαδικτυακή, τα social media, θα έλεγα μια βαριά λέξη, κινδυνεύουν να καταστρέψουν τον ηθικό ιστό και κοινωνικό ιστό της νεολαίας. Το διαδικτυακό σεξ δίνει και παίρνει. Η ανταλλαγή διαδικτυακά γυμνών εικόνων, αγοριών, κοριτσιών και μικρής ηλικίας, σχολικής ηλικίας. Είναι καταστάσεις, είναι υποθέσεις που τις αντιμετωπίζουμε. Μας έρχονται στο γραφείο κλαίγοντας οι γονείς και τους λέμε αφήστε τα δικαστήρια στην άκρη, μαζέψτε το παιδί σας, συμβουλέψτε το, νουθετήστε το για να το σώσετε. Και λέω πάντα στους γονείς, νουθετήστε τα παιδιά σας. Συμβουλέψτε τα. Οι γονείς δεν πρέπει να το ξέρουν. Είναι η έσχατη λύση. Οι γονείς δεν πρέπει να το ξέρουν ότι πρέπει να συμβουλεύουμε τα παιδιά μας από τη στιγμή που τα έχουμε φέρει σε αυτόν τον κόσμο. Έχει διαραγεί, κυρία Πολύζου, και ο οικογενειακός ιστός. Ο θεσμός της οικογένειας. Έτσι. Δεν υφίσταται πια. Έτσι. Να σας πω κάτι. Σε όλα τα κανάλια, πόσο χρόνο ποσοστιαία φιλοξενείται η ανάφλεξη της Παλαιστίνης, του Ισραήλ, του Ιράκ, του Ιράν, κινδυνεύουμε να γίνουμε όλοι παρανάλωμα του πυρός. Πόσο χρόνο αναλογικά δίνουν στην ακρίβεια που έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, στην ανέχεια, στην ανεργία, στο φευγιό των παιδιών. Έχω γιους φοιτητές. Τι θα κάνουν τα παιδιά μου? Θα βρουν δουλειά στην Ελλάδα ή θα αναγκαστούν να γίνουν μετανάστες? Αλλά πόσο χρόνο δίνουνε καθημερινά
και με προβολή χιλιάδων φωτογραφιών για την τεκνοθεσία και για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα. Τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό είναι μια νομοθετική ρύθμιση. Θα την ρυθμίσει η Βουλή, θα συνοηθούν τα κόμματα και θα αποφασίσουν. Γιατί πρέπει 24 ώρες το 24ωρο να βομβαρδίζονται όλα τα κανάλια. Γιατί να λοιπόν ο ποινικολόγος. Ναι, αυτό το θέμα. Ο κύριος Ταοξής λοιπόν τι πιστεύει, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Ίσως δεν θέλουν να σκύψει ο Έλληνας πολίτης επάνω στα πραγματικά προβλήματα της εποχής. Που το ξαναείπα, είναι η ακρίβεια, είναι το ένα, είναι το άλλο, είναι η κίνδυνη, είναι η εθνική κίνδυνη, η ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής. Νίκο Νικολετάκη, έρχομαι σε εσένα από την εμπειρία σου στον Κολωνό. Τι σου έχει μάθει? Το ρεπορτάζ του Κολωνού, μιλάμε τώρα για τη 12χρονη, η δίκη της οποίας έχει... Όχι κάθε αυτού για τη 12χρονη, για τα ανήλικα γενικότερα. Για τα ανήλικα. Το ρεπορτάζ που έχεις, τι σου έχει διδάξει? Αυτό που μου έχει διδάξει είναι ότι επειδή πάρα πολύ δυστυχώς ανώμαλοι, δεν μπορώ να πω άλλο όρο... Δεν είναι κακό να το πεις από τη στιγμή που το ρεπορτάζ αυτό λέει. Δηλαδή κάποιος ο οποίος επιλέγει να πάει με ένα 12χρονο παιδί... Έτσι δεν είναι, γιατρέ, θεωρείται ανομαλία λοιπόν. Ναι, είστε ειδικός. Δεν μπορώ δηλαδή, λοιπόν, να το σχολιάσω με άλλο τρόπο. Και αυτές τις δικαιολογίες ότι έμοιαζε με 16χρονοι ή με 17χρονοι δεν στέκουν τώρα. Δεν γιατί υπήρχαν και αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι έλεγαν ότι το συγκεκριμένο παιδί φαινόταν της ηλικίας του. Και 16 να ήταν, εγώ από ότι δεν είναι παιδί. Λοιπόν, ήταν ένα περιθώριο ένα μεγάλο για να κερδίσουν χρήματα. Καλά κάνανε και τους πιάσανε και μάλιστα έπρεπε να πιάσουν και άλλους. Και ο κόσμος, ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση, ρωτούσε για τα 202 ονόματα τα οποία αναφέρονταν εκεί. Δικαίως δεν οδηγήθηκαν όλοι αυτοί στη φυλακή, διότι ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι όντως, ας πούμε, είτε απλά είχαν μια διαδικτυακή συνομιλία, χωρίς να το προχωρήσουν παρακάτω, χωρίς να γνωρίζουν. Κάποιος, ας πούμε, όταν έμαθε την πραγματική ηλικία του κοριτσιού, όταν την είδε από κοντά, σταμάτησε και έτσι και δεν συνελήφθη κιόλας. Το χρήμα, το εύκολο χρήμα. Δυστυχώς, σε αυτήν την περίπτωση, το συγκεκριμένο κοριτσάκι και τα άλλα, αλλά κυρίως αυτή, γιατί μιλάμε για πολύ μικρό παιδί, έπεσε θύμα όλων όσοι εμπλέκονται στο σύστημα. Μερικές παρατηρήσεις. Όσον αφορά το θέμα που λέγαμε πριν για τις αλλοδαπές. Όταν ξεκίνησε η ιστορία με τα κορίτσια του Ανατολικού Μπλοκ, από ό,τι είχα διαβάσει τότε, πάρα πολλές είχαν καταγγείλει ότι δεχόντουσαν, ας πούμε, προσφορές, γιατί ψάχνανε να βρουν δουλειά ουσιαστικά, και τους στάζανε άλλα πράγματα, ότι θα έρθουν εδώ να δουλέψουν σε μπαρ, ότι θα έχουν αρκετά χρήματα. Όταν ερχόντουσαν, τους έπαιρναν τα διαβατήρια, και ουσιαστικά εκβιάζονταν. Δεν τους έλεγαν δηλαδή ότι θα γίνετε πόρνες, ιερόδουλες, και θα... Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα έχουν αλλάξει. Διάβαζα ότι υπάρχει ένας νέος όρος στα δικαστήρια, μπορεί να μας το πει και ο κύριος Τάκουσης αυτό, το happy trafficking. Δηλαδή ότι είναι ένας άλλος όρος που έχουν δώσει στα δικαστήρια, ότι είναι ένα ποσοστό γυναικών που αναγκάζονται με τη βία να εκδίδονται και το οποίο έχει μειωθεί κατά πολύ, και ότι υπάρχει αύξηση της πορνείας στις μικρές ηλικίες, διότι το θεωρούν εύκολο χρήμα. Διάβαζα ένα στατιστικό ότι από το 2011 και μετά υπάρχει αύξηση στην πορνεία στην Ελλάδα, μπορεί να ξεπερνά και το 200% όσον αφορά τα ποσοστά. Επίσης αυξάνονται οι Ελληνίδες, οι οποίες ακολουθούν αυτό το δρόμο της πορνείας. Ήταν και φοιτήτριες και σπουδάστριες μέχρι και μαθήτριες. Ήταν αρχικά η δικαιολογία της οικονομικής κρίσης, έτσι. Μετά φτάσαμε στο εύκολο χρήμα, αυτό που σας έλεγα πριν, ότι όταν ένα κορίτσι 15 ετών καταλαβαίνει ότι μπορεί μέσα σε μία μέρα να βγάλει όσα θα έβγαζε δουλεύοντας σκληρά και κάτι παραπάνω μπορώ να σου πω, σε ένα μήνα, το σκέφτεται. Δυστυχώς γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει και άλλη παράμετρος, κύριε Νικολετάκη, ότι θα πάει να δουλέψει μία μέρα, δύο μέρες. Μα μία μαθήτρια. Δεν πρέπει να σκέφτεται κάτι τέτοιο, κύριε Ταοξή. Μπορεί να έχει ανάγκες, να θέλει να καλύψει κάποιες βασικές βιωτικές ανάγκες. Μάλιστα. Αλλά όταν θα πάει να πιάσει δουλειά, το αφεντικό, ο συνάδελφος, θα επιχειρήσει να την πλευρίσει, να την να την εκμεταλλευτεί, λέτε. Να την εκμεταλλευτεί, ναι. Επίσης και κάτι άλλο. Βεβαίως. Ότι παρατήρησα κάτι, το είχαμε δει την εποχή που
ήταν, έπαιζε πάρα πολύ στα κανάλια η υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε βγάλει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο και τις είχε δημοσιοποιήσει σε μία ιστοσελίδα η οποία ασχολείται μόνο με αυτό το αντικείμενο, δηλαδή με την κριτική των στούντιο, των οίκων ανοχής. Αν μπει κάποιος σε αυτή την ιστοσελίδα, γιατί εγώ την παρακολουθούσα τότε για να κάνω ρεπορτάζ, πραγματικά θα φρίξει. Δηλαδή, σχολιάζανε πώς είναι, ας πούμε, κάποιες ιστοσελίδες που σχολιάζεις ξενοδοχεία, σχολιάζεις εστιατόρια, σχολιάζεις. Υπήρχε κριτική. Από τον κριτική. Κόσμο. Η τάδε είναι καλή, η τάδε είναι έτσι, η τάδε είναι αλλιώς. Βαθμολογίες, βαθμολογίες ανά περιοχή, βαθμολογίες ανά στούντιο. Και συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Και μάλιστα, τότε υπήρχε και ολόκληρη συζήτηση και πάνω στο θέμα το συγκεκριμένο. Και κάποιοι, θέλω να πω δηλαδή, ότι έβγαζαν και τις δικές τους τις συντρόφους φωτογραφίες και βίντεο εκεί, στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Και δεν τα μάζεψαν ακόμη και μετά τη διαρροή της ιστορίας και την ποινική αντιμετώπιση, την καταδίκη που είχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Λοιπόν, με πιέζουν εδώ και ώρα να πάω σε διαφημίσεις. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Παρακαλώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να συζητήσουμε και να συνεχίσουμε για το θέμα της πορνείας, γιατί όπως έχουμε καταλήξει όλοι εδώ, έχει αυξηθεί. Κύριε Κανάκη, γιατρέ, έρχομαι σε εσάς. Την τελευταία 20ετία ακούμε και στο τραπέζι της συζήτησης πάντα ακούγεται μία ορολογία, νέα ορολογία, sugar daddy. Θέλω να μας εξηγήσετε τι σημαίνει και γιατί υπάρχουν τόσες πολλές αγγελίες αναζήτησης. Και σχετίζεται και με αυτό που λέμε πια το smiling trafficking, είναι λίγο μοιάζει με το happy traveling. Sugar daddy είναι αυτό που λέγεται πολύ, ο χορηγός. Είναι δηλαδή αυτός που αναλαμβάνει. Σε άλλη μορφή δηλαδή είναι. Χορηγός, μην παρεξηγηθώ. Ο χορηγός στην αργό είναι αυτός που αναλαμβάνει τα έξοδα μιας νέας κοπέλας. Που σημαίνει ο πατερούλης. Ο sugar daddy, δηλαδή ο ζαχαρένιος μπαμπάς. Άρα είναι λοιπόν, αυτός που διατηρεί μια μετρέσα, ας το πούμε έτσι. Με κύριε Κανάκη, άρα λοιπόν υπάρχει και η πορνεία σε άλλη μορφή, λέτε. Υπάρχει ένας μεγαλύτερος, δεν εκδίδεσαι δεξιά και αριστερά, ούτε κλείνεις ραντεβού, αλλά βρίσκεις κάποιο συγκεκριμένο, λέτε. Η πορνεία υπάρχει σε πολύ μεγάλες και διαφορετικές μορφές. Η διαφορά πολλές φορές είναι το θέμα του αντίτιμου και οι συνθήκες. Δηλαδή, αντίστοιχα, μια κοπέλα η οποία επιλέγει να πληρωθεί για ένα τριήμερο σε κάποιο εξωτικό προορισμό με κάποιες χιλιάδες ευρώ, δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο πόρνη με μια φουκαριάρα που μπορεί να εκδίδεται σε ένα σκοτεινό σοκάκι. Θέμα λεφτών και συνθήκων είναι και θέμα, αν θέλετε, ανάγκης. Αλλά πάλι και στις δύο περιπτώσεις, εγώ θα ξαναγυρίσω λίγο στο αρχικό. Ποιο είναι το βασικό ζητούμενο για μια κοινωνία? Τα θύματα, αυτοί που υπόκειται, ουσιαστικά αυτούς τους άτυπους βιασμούς και όλη αυτή τον εξευτελισμό και πολλές φορές τη δείχνουμε και με το δάχτυλο, έτσι. Είναι το πρόβλημά μας ή είναι το πρόβλημά μας οι πελάτες οι οποίοι όλο και περισσότερο οι συμπεριφορές αυτές αρχίζουν και γίνονται πιο ειδικές, απευθύνονται. Ξαναλέω, γιατί πάλι δεν το συζητάμε. Έχουμε πια και μια αντρική πορνεία σε νέα αγόρια που είναι προβληματική. Έχουμε συμπεριφορές στο διαδίκτυο που ζητάνε πολλοί να δουν ειδικές εικόνες. Έτσι που, και αυτό που λέτε δεν όλο το έχουν ακούσει σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Προφανώς, ό,τι μπορεί να πουληθεί, πουλιέται. Πρέπει να αποφασίσουμε λοιπόν με ποιους είμαστε και τουλάχιστον αυτό που αφορά μια ιατρική οργάνωση είναι ποιον μπορούμε να βοηθήσουμε. Γιατί στην πραγματικότητα έχουμε από μια μεριά γυναίκες που μπορεί να χρειάζονται ιατρική φροντίδα, έτσι, για να μπορέσουν να ξαναπιάσουν το νήμα της ζωής τους, γιατί κάποια στιγμή αποφασίζουν να φύγουν, ας πούμε. Θεωρείτε ότι μπορεί να φύγουν? Προφανώς. Κάποιες, καταρχήν και λόγω ηλικίας. Κάποιες γυναίκες μετά από μια ηλικία είναι άχρηστες για την πορνική αγορά, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουν να ζουν. Δεν είναι πάντοτε πολύ εύκολο. Όπως επίσης μπορεί να χρειάζεται. Άρα ουσιαστικά φεύγουν διότι τους πετάει σε εισαγωγικά το σύστημα και δεν είναι επιλογή. Ας το πούμε, ναι. Τώρα όλο αυτό σηκώνει, έχει γκρίζες ζώνες. Όπως αντίστοιχα. Βέβαια. Αλλάζουν ρόλο. Όχι όμως όλες. Πάνε οι πιο ισχυρές. Οι πιο αδύναμες. Και βγαίνουν μπροστά άλλες, κύριε Ταουξί. Δηλαδή βγάζουν άλλες νέες κοπέλες. Και πόρτα, γίνονται πορτιέρες. Απλά επιτρέψτε μου να πω ότι και ένα μέρος από πελάτες, οι οποίοι έχουν μια αιμονή με τις πορνικές υπηρεσίες, επίσης χρειάζονται μια ειδική βοήθεια,
Έτσι. Είναι όπως είναι κάποιος που είναι αλκοολικός, για παράδειγμα. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω εγκλήματα, ούτε παιδεραστές, ούτε τέτοια πράγματα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάποια στιγμή πρέπει κανένας να. Υπάρχουν όμως και επιστήμονες, που σημαίνει ότι ένας επιστήμονας χρειάζεται μία βοήθεια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν λέτε ότι από τη μία δεν δικαιολογείται, δεν τους δικαιολογείται. Υπάρχουνε... Από την άλλη όμως. Να σας πω, δεν υπάρχουν επιστήμονες αλκοολικοί. Ή που κάνουν χρήση ναρκωτικών. Ένας άνθρωπος που έχει μια αιμονή με την πορνική αγορά, προφανώς είναι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει το σεξ έτσι όπως μας το περιέγραψε πολύ σωστά ο κ. Μαγκένας. Προφανώς ένας άνθρωπος χρειάζεται μια ειδική βοήθεια. Διαβάζοντας τα σχόλια πολλών σε αυτή την ιστοσελίδα, διαπίστωσα ότι είναι κάποιοι που το κάνουν συστηματικά, μεταπηδούν από τη μία στην άλλη. Ναι. Και δεν αισθάνονται ότι κάνουν κάτι κακό. Μάλιστα λένε εντάξει, εγώ τουλάχιστον πληρώνω για αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι συνειδητοποιημένοι οι περισσότεροι. Κάποιοι λένε τον όρο μερακλείδες εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, άρα αυτοί οι γιατρέ μου θεωρείτε ότι έχουν κάποιο ψυχικό νόσημα. Δεν μπορώ να το ξέρω. Πιθανόν κάποιοι ναι. Αλλά ξαναλέω πάλι, αυτό είναι και θέμα αντιμετώπισης του καθενός. Έτσι, που έχει ένα πρόβλημα να αναζητήσει και μέσω της οικογένειάς του ή του κοινωνικού του κύκλου. Θέλω να πω ότι να μην αφήσουμε να αναιρεθεί κάτι το οποίο δεν ισχύει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι όλοι όσοι πηγαίνουν έχουν ψυχικά νοσήματα. Βέβαια, μην και αυτή μην την επισήμαση και... θέλω να κάνω. Κάτι. Και κάποιο θέμα ψυχικής υγείας δεν μπορεί να είναι δικαιολογία. Δηλαδή, το χρησιμοποιούμε για διάφορα πράγματα, ότι έχει πρόβλημα. Δεν είναι δικαιολογία, είναι μια επιλογή. Που πολλές φορές. Γιατί και άλλους έχουμε δει με ψυχικά νοσήματα, ούτε φτάνουν στο έγκλημα. Προφανώς. Αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον όσον αφορά μια ανθρωπιστική οργάνωση, το ζητούμενο είναι μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά αυτούς που είναι θύματα κάθε μορφής, ώστε να σταματήσουν να είναι θύματα και να έχουν μια κανονική ζωή. Για μας αυτό είναι το βασικό σε αυτή τη ιστορία. Κύριε Ταοξή, έρχομαι σε εσάς. Το στερεότυπο του συστήματος πορνείας στην Ελλάδα. Έχει αλλάξει άρδιν. Θυμηθείτε τον ασπρόμαυρο ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 60 και του 70, τα κόκκινα φανάρια, τη Λόλα, όπου εκεί οι τύποι που εμπλέκονταν στο σύστημα της πορνείας ήταν περίπου καρικατούρες, γραφικές φυσιογνωμίες, συγκρινόμενος με τα σημερινά δεδομένα. Τότε υπήρχε και αίσθημα, υπήρχε και φιλότιμο, υπήρχε και συμπόνια, υπήρχε και αγάπη. Θυμηθείτε την φοβερή την Κατερίνα Χέλμη, η οποία ενσάρκωνε απίστευτα το ρόλο μιας πόρνης, η οποία κυνήγαγε τον προστάτη της. Δεν την κυνήγαγε αυτός, αυτή τον κυνήγαγε. Και πολλά άλλα τέτοια. Σήμερα η κατάσταση είναι άγρια. Τα πορνικά κυκλώματα έχουν ξεφύγει, έχουν περιέλθει σε χέρια συμμοριών αλλοδαπών, σκληρών αλλοδαπών. Μιλάτε για το οργανωμένο έγκλημα. Μπαινοβγαίνουν στις φυλακές και υπηρετούν με την ίδια επιτυχία όλου του είδους τα εγκλήματα. Και ναρκωτικά και πορνεία έκδοση γυναικών και. Μάλιστα. Κύριε Μαγκανά, κύριε καθηγητά, έρχομαι σε εσάς. Ξέρετε κάτι, πολύ σωστά συνέδεσαν με το οργανωμένο έγκλημα την πορνεία, διότι είναι μία από τις συνιστώσεις του οργανωμένου. Οι άλλες είναι η προστασία, το οργανισμό με υπερβολικά υπετόκια, τα ναρκωτικά και η πορνεία. Τώρα, εκείνο που ήθελα να τονίσω πάλι και επανέρχομαι σε αυτό, με συγχωρείτε, είναι ότι ορισμένες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, για να χτυπήσουν το πρόβλημα αυτό, όπως σας είπα και πριν, κοιτάζοντας τον πελάτη, οργάνωσαν σχολεία, τα έλεγαν John School, για επιμόρφωση των ανδρών όσον αφορά τις σεξουαλικές σχέσεις με τις γυναίκες. Άρα δεν είναι πάλι οι πόρτες που γύρισαν να δουν, η γυναίκα, σας είπα και πριν, είναι θύμα, και πολύ ορθά αναφέρθηκε πριν ότι πρέπει να υπάρχει καλή υποδομή για την χειρισμό, για τη βοήθεια αυτών των θυμάτων, αλλά οι πολιτείες αυτές επιμόρφωσαν τους άνδρες ως προς την έννοια του σεξ. Τι είναι το σεξ της απόλαυσης σε σχέση με το σεξ της εκτόνωσης που βιώνουν είτε στους βιασμούς είτε στις πορνικές σχέσεις. Και υποθέτω, κύριε καθηγητά, ότι όσο συχνά πηγαίνεις με μία εκδιδόμενη γυναίκα,
πάβει και μέσα σου, μέσα στον άνδρα δηλαδή κατά βάση, η συνέστηση και ο σεβασμός προς το γυναικείο φύλο. Και δεν υπάρχει ο έρωτας που σημαίνει αγάπη, σεβασμός και ό,τι συνεπάγεται. Η λογοτεχνία μιλάει για συνευρέσεις ανδρών με εκδιδόμενες γυναίκες και στην πορεία αναπτύχθηκαν συναισθηματικές σχέσεις. Που είχαν και μία άλλη διαφορετική κατάληξη. Βασίλη, αλλά δυστυχώς... Άρα μήπως μιλάμε για αρρωστημένη σχέση, κύριε Ταοξή, ίσως. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Μαγκανά? Θυμάμαι τον συνάδελφό μου, τον κύριο Λάζο, που είχε κάνει εξεταμένες έρευνες στην Πορνεία. Τον έχει μνημονεύσει πολλές φορές εδώ ο κύριος Σκανάκης. Έχει πει τον κόσμο ότι υπάρχουν πόρνες οι οποίες εκδίδονται για μία τυρόπιτα. Έτσι, στην πλατεία Αμερικής, στις άλλες πλατείες που εκδίδονται, οι γυναίκες, όπως είπαμε και πριν, κάτι πρέπει να κάνουν για να επιβιώσουν, ή έστω όταν πεινάνε για αυτές μία τυρόπιτα, είναι σημαντικό. Για άλλους είναι γελίο, δηλαδή δεν το πιστεύανε ο κόσμος ότι μπορεί να υπάρξει αυτό το πράγμα. Και όμως υπήρχε. Μάλιστα. Παρακαλώ, ναι, Κέντρε. Επειδή αναφέρατε τον κύριο Λάζο, κύριε καθηγητά, και είναι μια μορφή, μας έμαθε πολλά πράγματα γι' αυτό σε όλους μας. Εκείνο που μάθαμε είναι το εξής, ότι στις πορνικές σχέσεις υπάρχει σαν κυρίαρχο κάποιος πληρώνει κάποιον. Αυτό από μόνο του είναι προβληματικό. Είτε καταλήγει κάποια στιγμή... Πόσο μάλλον όταν έτσι μιλάμε για άνθρωπο. Ναι, για ανθρώπους μιλάμε. Έτσι είναι. Από τη στιγμή που υπάρχει κάποιος πληρώνει κάποιον, κάποιος αγοράζει στην πραγματικότητα έναν άνθρωπο, και αυτό συμβαίνει σε όλες τις μορφές δουλεμπορίου, είναι μια προβληματική ιστορία. Διαλέγεις να βοηθήσεις τα θύματα? Διαλέγεις να επιμορφώσεις τον κόσμο? Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να μπαίνουν όρια? Τιμωρείς τους παραβάτες και τους πελάτες? Όλα αυτά είναι υποσυζήτηση, αλλά κατά τη γνώμη μου, πριν από αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτό που κάνουμε εδώ. Ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, και όχι να κλείνουμε τα μάτια έτσι και να λέμε ότι δεν ξέρουμε, δεν είδαμε, δεν συμβαίνει, είναι η εξαίρεση. Όσοι το κάνουν είναι συνένοχοι. Θα το πούμε, κύριε Ταοξή. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Στην ταινία «Καλώς ήρθατε στο δολάριο», σήμερα, για να μην, αν μου επιτρέπετε, για να μην δώσουμε κάποια χρειά, είτε καταξιωτική ή απαξιωτική, για το φαινόμενο της πορνείας στο εξωτερικό, εγώ θυμάμαι στον Καναδά, σήμερα λέμε απλά πορνεία είναι η προσφορά σεξουαλικών σχέσεων με οικονομικά ανταλλάγματα. Τελείωσε. Και αναδεικνύουμε το θέμα. Παρακαλώ, κύριε Ταοξή. Επειδή θέλω να κλείσω με μια αισιόδοξη νότα και μια ευίωνη προοπτική. Στην ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο», ο λογιστής, οικονομολόγος και περιστασιακός καθηγητής αγγλικών Γιώργος Κωνσταντίνου, στην ταινία που εκλήθη να διδάξει αγγλικά τις κοπέλες του κακόφημου καμπαρέ, στο τέλος νυμφεύεται, παντρεύεται μια από τις κοπέλες, η οποία είχε δείξει και διαφορετικό ήθος, και είπε: «Εμένα μια γυναίκα μου πέφτει, θα πάρω μία από αυτές να κάνω και ένα ψυχικό». Υπάρχουν και τέτοια περιστατικά. Αλλά δυστυχώς είναι σπάνια. Να πω ότι ο όρος που χρησιμοποιούμε, ο κ. Καθηγητής σωστά το είπε, είναι πια στα αγγλικά το «sex workers», οι εργάτριες του σεξ, αυτός είναι ο διεθνής όρος, στο οποίο έχει να κάνει με όλα αυτά που αναφέρθηκαν. Νίκο Νικολετάκη, έρχομαι σε εσένα. Βλέπω ότι κοιτάς τα χαρτιά σου. Προφανώς έχεις κάποια στοιχεία που θέλεις να επικοινωνήσεις με. Βλέπα, και κάποια από αυτά είναι από τις έρευνες του καθηγητή, του Γρηγόρη του Λάζου. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά σχετικά με τις αλλοδαπές, οι οποίες έχουν εξαναγκαστεί να κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο και πρέπει να συντηρηθούν, που εργάζονται ως ιερόδουλες στη φυλή και σε διάφορα τέτοια, σε οίκους ανοχής κυρίως. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις λεγόμενες escort, τις συνοδούς, οι οποίες απευθύνονται σε ένα κοινό πιο εύπορο. Ψηλού εισοδηματικού επίπεδου, ναι. Έχουν εντελώς διαφορετικές απολαύες. Θέλω λοιπόν να πω εγώ... Είναι επιλογή τους, δεν είναι κατά ανάγκη. Βεβαίως. Έτσι. Θέλω να πω λοιπόν, επειδή βρήθη το διαδίκτυο από τέτοιου είδους πράγματα, αν θέλει η ελληνική αστυνομία να πατάξει το φαινόμενο της παράνομης πορνείας, μπορεί πολύ εύκολα, παρακολουθώντας τις ιστοσελίδες του διαδικτύου, που υπάρχουν τηλέφωνα, πακιστανικά μεν τηλέφωνα, αλλά μπορούν να κλείσουν ραντεβού. Και
σιγά σιγά να πιάσουν κάποιους ανθρώπους, τουλάχιστον να εξαρθρώσουν τα κυκλώματα αυτά όσο είναι το δυνατόν, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει. Άκουγα στη συνέντευξη που είχα πει προηγουμένως και έλεγε, ας πούμε, ότι ξεκίνησε από να δείχνει απλά γυμνό το σώμα της μια κοπέλα, μετά στην πορεία σκέφτηκε να κάνει και κάτι άλλα πράγματα. Δηλαδή, πολλές φορές ξεκινάει από πιο χαμηλά πράγματα, πιο light, και καταλήγει να γίνεται πόρνη. Έστω πόρνη κατ' επιλογή, να πηγαίνει με κάποιους συγκεκριμένους πελάτες για χρήματα, επειδή διαπιστώνει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παίρνει περισσότερα χρήματα σε σχέση, ας πούμε, να δείχνει γυμνό το σώμα της απλά στο OnlyFans. Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, διότι με πιέζει για άλλη μια φορά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος μας ακολουθεί. Κύριε Ταουξή, έρχομαι σε εσάς. Κλείνοντας, λέω. Γονείς, λοιπόν, αγρυπνείτε. Γονείς, γρηγορείτε. Γονείς, να είστε κοντά στα παιδιά σας. Κλείνοντας, θέλω να μου απαντήσετε όμως και στο ερώτημα: ποια μέτρα λαμβάνονται μέχρι στιγμής για τον περιορισμό αυτού του φαινομένου και τι δυνατότητες έχει η πολιτεία απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα, αλλά και στις περιπτώσεις της αυτοδιάθεσης? Η πολιτεία δεν λαμβάνει μέτρα. Προληπτικά μέτρα τουλάχιστον δεν λαμβάνει καθόλου. Λαμβάνει μόνο κατασταλτικά, εφόσον δει το φως της δημοσιότητας η αποκάλυψη ενός κυκλώματος trafficking, η σύλληψη πελατών, ο εντοπισμός ανήλικων κοριτσιών που τα εκδίδουν. Μόνο τότε η πολιτεία ασχολείται και δεν υπάρχει δυνατότητα και για κάτι διαφορετικό. Παραδείγματος χάρη, αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, ότι γίνεται στον Καναδά ή στην Αμερική, θα μπορούσε στο μάθημα αυτής της έρημης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, που ποτέ δεν προχώρησε στην Ελλάδα και ποτέ δεν υλοποιήθηκε σε σωστές βάσεις, να αποτελούσε ένα μετερίζι για να διδάξουν στα παιδιά κάποιες βασικές αρχές εντός των πλαισίων της νομιμότητας και της σοβαρότητας. Το να έρχεται μετά η πολιτεία και να λέει: συνελήφθη κύκλωμα με 52 ή με 152 ή με 202 ενήλικες, οι οποίοι είχαν επανειλημμένα ερωτικές σχέσεις, ερωτικές συνευρέσεις με 14χρονες, με 15χρονες, με 16χρονες, μα δεν κάνεις τίποτα έτσι. Κόβεις ένα κεφάλι, είναι λερναία ύδρα αυτό. Δεν κόβεται, δεν αντιμετωπίζεται. Αν θέλουν να το αντιμετωπίζουν σαν κοινωνία, για το όνομα του Θεού θα πρέπει να ξεκινήσουν από τα σχολεία. Από τα σχολεία. Και μετά να έρθει η καταστολή. Πρώτα η πρόληψη και μετά η καταστολή. Να προσέχουν οι γονείς γενικά. Κύριε Μαγκανά, κλείνοντας, κατά την άποψή σας, είστε καθηγητής πολλά χρόνια, έχετε γράψει πάρα πολλά βιβλία. Πώς μπορεί, κατά την άποψή σας, να καταπολεμηθεί το τράφικινγκ? Και πώς? Πώς μπορεί να καταπολεμηθεί το τράφικινγκ, κατά την άποψή σας? Το παράνομο εμπόριο ανθρώπων. Μάλιστα. Αυτό είναι, κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι, ένα φαινόμενο των τελευταίων χρόνων που γίνονται, όπως σας είπα και πριν, πάρα πολλοί άνθρωποι ζητάνε έξω από τα σύνορα της χώρας τους να βρουν μια νέα τύχη, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι αναγκαστικά εμπιστεύονται σε κυκλώματα, δίνουν τις οικονομίες της ζωής τους για να μπορέσουν να πάνε στη χώρα που ονειρεύονται. Άρα δηλαδή, λοιπόν, δεν μπορεί να καταπολεμηθεί, αυτό λέμε. Και θέλουν του trafficking. Αυτό είναι το trafficking. Κύριε καθηγητά. Βέβαια είναι και αυτό, είναι λερναία ύδρα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να χτυπηθεί. Είναι δύσκολο, δεν μπορεί να υλοποιηθεί, δηλαδή δεν μπορεί να καταπολεμηθεί, εάν θελήσει αύριο η εκάστοτε κυβέρνηση να το λύσει το θέμα? Διότι ο κύριος Ταουξής μας είπε ότι γίνεται, σωστά ή κατάλαβα λάθος? Γίνεται, άμα θέλουν σε μία εβδομάδα θα μπορέσουν να, αν όχι να διαλύσουν, τουλάχιστον να περιορίσουν ουσιαστικά τη δράση των εγκληματικών οργανώσεων που φτιάχνουν το τράφικινγκ στην Ελλάδα. Να προσθέσω μια λέξη. Βεβαίως, σε αυτό. Βεβαίως, κλείνοντας. Πάντα είχαμε παράνομο εμπόριο ανθρώπων. Και πάντα πουλιώτουσαν σκλάβοι και θα είναι. Η έμφαση που δίνουμε, και δεν είναι λάθος πάντα, είναι στο παράνομο. Κατά τη δική μας γνώμη πρέπει να είναι στο εμπόριο ανθρώπων. Όταν υπάρχουν οι συνθήκες να πουλούνται και να αγοράζονται άνθρωποι, θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ψάχνει να βρει ένα θέμητο κέρδος. Δεν είναι εύκολο, αλλά αν μη τι άλλο, και τουλάχιστον αυτό ζητάμε σαν κοινωνία ή σαν οργανώσεις,
είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε έναν άνθρωπο, ακόμα και αν έχει κάνει λάθος. Να κλείσω με μία παρατήρηση ενός συναδέλφου μου εγκληματολόγου στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ. Βεβαίως. Ο οποίος είχε πει, τι είναι προτιμότερο για μία κοπέλα στην Ταϊλάνδη 10-12 χρονών. Η κακοποίηση έλεγα. Από τους γονείς, από τους φίλους κλπ. Ή να βρίσκεται σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο και να εκδίδεται σε πελάτες. Το δίλημα ήταν αυτό. Τώρα η απάντηση φαίνεται εύκολη βέβαια να λέμε όχι. Δεν έτσι. Μπορεί γιατί δεν είναι ελεύθερη η βούλησή της. Αλλά για να μπούμε μέσα στην πραγματικότητα, πόσα κορίτσια διαβιώνουν αυτές τις δύσκολες συνθήκες μέσα στο γονεϊκό περιβάλλον και στο συγγενικό. Λοιπόν, τι κάνουμε εμείς, τι κάνουμε για αυτά τα θύματα. Εμείς αναδεικνύουμε το θέμα και η αρμόδια αρχή, η ελληνική αρχή, η ελληνική αστυνομία οφείλει να προστατέψει αυτά τα ανήλικα παιδιά, κύριε καθηγητά μου. Η κοινωνία οφείλει να τα προστατεύσει ως ένα βαθμό, δίνοντάς τους και ευκαιρίες που μπορεί ποτέ να μην είχαν. Οι 12χρονοι που μιλάμε, πέρα από το νομικό καθεστώς, θα πρέπει να έχει μια ευκαιρία να ξαναστήσει τη ζωή της σαν ένα κανονικό παιδί από εδώ και πέρα, επουλώντας τα τραύματά της. Θα το κάνουμε? Όχι. Μάλιστα, με έχει πιέσει ο χρόνος εδώ και ώρα να κλείσω. Νίκο Νικολετάκη, κάτι τελευταίο και κλείνουμε. Όχι, τα είπαν. Εντάξει, με καλύψανε. Μην ξεπεράσουμε το χρόνο. Απλά θέλω να κάνουμε μια έτσι, να το υπογραμμίσουμε αυτό, γιατρέ, κύριε Κανάκη. Τι σημαίνει για να το μάθουν αυτό οι γονείς, όταν εκδίδεται μία κοπέλα, ένα ανήλικο παιδί, 12 χρονών, όταν εκδίδεται η σεξουαλική της ζωή, πώς είναι, τι επιπτώσεις έχει στη ζωή της? Να το εξηγήσουμε. Είναι ένα παιδί κατεστραμμένο. Που σημαίνει με την έννοια ότι έχει μια σεξουαλική ζωή μια 40χρονης, με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται σε προβλήματα υγείας, το να μπορέσει να κάνει παιδιά, το να έχει μια κανονική σεξουαλικότητα. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Ταουκτσί. Οι γονείς ας μάθουν να ακούν και να βλέπουν τα παιδιά τους και να τα καταλαβαίνουν. Δεν είναι μόνο να τους δίνουμε υλικά αγαθά. Είναι να καταλάβουμε, γιατί ζουν σε έναν κόσμο όλο και πιο δύσκολο και με προκλήσεις και δεν πάβουν να είναι παιδιά, που σημαίνει ευάλωτα. Που σημαίνει να έχουμε το νου μας τα παιδιά. Πρέπει να κλείσουμε. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμότατα για την παρουσία σας απόψε στην εκπομπή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, Νικήτας Κανάκης, πολλά χρόνια είπαμε πρόεδρος και αντιπρόεδρος γιατρών του κόσμου στην Ελλάδα. Ευχαριστώ θερμότατα, γιατρέ, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Βασίλης Ταουξής, ποινικολόγος, πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων. Ευχαριστώ θερμότατα και εσάς. Και εγώ ευχαριστώ που η φωνή της κοινωνίας απόψε έδειξε ένα πάρα πολύ σημαντικό κοινωνικό ζήτημα. Νίκος Νικολετάκης, δημοσιογράφος στο Open αλλά και στην εφημερίδα BAM στο ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ θερμά, Νίκο, και σε εσένα. Φυσικά, ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν για άλλη μια φορά κοντά μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για την Πέμπτη στη Wikipedia, 12 και 4 το βράδυ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.